θάλασσα πριν πέσει η αυλαία της Πασχαλινής Ανάπαυλας, οι παραλίες γέμισαν με κόσμο για να απολαύσουν τη μεταφερόμενη αργία της Πρωτομαγιάς δίπλα στο κύμα. Τουρίστες και ντόπιοι έκαναν βουτιές και ηλιοθεραπεία μόλις 3 ημέρες μετά τη βροχερή Ανάσταση. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα και ήρθαμε να απολαύσουμε τη θάλασσα και τον καθαρό αέρα. Έχει καλό καιρό και είναι πολύ όμορφα. Καλός ο καιρός, ωραία η θάλασσα. Βλέπεις τον καιρό έτσι, δεν γίνεται να μην το εκμεταλλευτείς. Μάης κιόλας. Ο καιρός που ανέτρεψε τον εορταστικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές του νησιού να κάνουν Ανάσταση και Πάσχα υποβροχή, βελτιώθηκε έστω και στο παραπέντε και έτσι σήμερα πολλοί πέρασαν την τελευταία αργία στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ καλά, ζέστη κάνει και σήμερα, έχει πολύ κόσμο βλέπω και δεν έχει και κύματα πάνω απ' όλα. Ήταν καλή μέρα, ωραία η θάλασσα, λίγο παγωμένη αλλά... Διαλέξαμε τα παιδιά να έρθουμε εδώ να κολυμπήσουμε. Ο καιρός, λόγω καιρού, είναι ωραία. Σήμερα δηλαδή ήταν η τέλεια μέρα για να πάμε για μπάνιο. Ενώ σήμερα το πρωί ο υδράργυρος έπεσε στο 1,9 στο οροπέδιο Λασιθίου, οι λουόμενοι οι οποίοι φέτος έφτιαξαν τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς φορώντας μαγιό, δηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον αισθητή και εκμεταλλευόμαστε κάθε στιγμή ήλιου, καθώς δεν ξέρουμε τι καιρό θα έχει αύριο. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι φυσιολογικό, αλλά μάλλον πρέπει να μας γίνει συνήθεια. Ο καιρός εναλλάσσεται από κακό σε καλό. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή... Εμείς παίρνουμε την κάθε στιγμή ξεχωριστά. Ήταν πολύ απότομα. Από τη μια στιγμή στην άλλη να μας κάνει τον καιρό αυτό, δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Είναι άστατος ακόμα ο καιρός. Τα φυσιολογικά είναι. Δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, οπότε... Εντάξει. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού φαίνεται να αλλάζει σταδιακά από αύριο και να κορυφώνεται την Πέμπτη καθώς κοκτέιλ από αφρικανική σκόνη και βροχές που θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας κάνει την εμφάνισή του τόσο στην Κρήτη όσο και σε διάφορες περιοχές της χώρας.